Είναι ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη δύναμη πολιτών, ο κύριος Γιώργος Βλαχάκης του Ανδρέα. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δουλγεράκη, σε εσάς και τους ακροατές. Και βέβαια λέμε Γιώργος Βλαχάκης του Ανδρέα για να μην πέσουμε και πάνω σε συνωνυμίες, και νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτό, βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, τι κάνει έναν επιτυχημένο επαγγελματία, τι κάνει έναν άνθρωπο να θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά? Νομίζω ότι οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί. Μιλώντας για μένα, νομίζω ότι είναι καταρχήν μια διάθεση προσφοράς. Μια και πιστεύω ότι σαν άνθρωπος μπορώ πλέον με την εμπειρία και τις γνώσεις μου να βοηθήσω και εγώ να γίνει η πόλη μας λίγο καλύτερη. Πιστεύω επίσης, κυρία Δουλγεράκη, ότι τα πρόσωπα στην πολιτική σε όλες τις εκφάνσεις πρέπει να εναλλάσσονται. Όπως επίσης και ότι πρέπει οι πολιτικοί να έχουν ζήσει ως εργαζόμενοι, ως επαγγελματίες, γιατί μόνο έτσι μπορούν να καταλάβουν και να ερμηνεύσουν τις ανάγκες που μπορεί να έχει ένας πολίτης που θα του ζητήσουν την ψήφο του. Α, τώρα ακούμπατε ένα μεγάλο κεφάλαιο και μια άλλη πολύ πολύ μεγάλη χορδή που επηρεάζει τους περισσότερους από εμάς ως Έλληνες και λέει, και να δούμε, μην είσαι και ανεπάγγελτος πολιτικός. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και το θέτεται πολύ ωραία. Όταν έχεις προέλθει μέσα από το χώρο της εργασίας, της καθημερινότητας, της επιμονής, της υπομονής, της εξέλιξης κλπ., αντιμετωπίζεις τελικά διαφορετικά τα πράγματα, κύριε Βλαχάκη. Μα είναι πολύ λογικό. Είναι πολύ λογικό όταν έχεις αντιμετωπίσει κάποια τέτοια θέματα στην καθημερινότητά σου εργασιακά, να έχεις σίγουρα ένα καλύτερο τρόπο να τα αντιμετωπίσεις και όταν πρόκειται για κοινά ζητήματα με τους συμπολίτες του, με τους συμπολίτες σου. Και επίσης, πέρα από αυτό το γεγονός, θέλω να σημειώσω ότι οι απαιτήσεις πλέον στην πολιτική είναι τόσο πολύπλοκες και εξειδικευμένες που είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να τις αντιμετωπίσει μόνος του. Δεν πιστεύω στους μεσίες στην πολιτική σε κανένα επίπεδο. Θεωρώ ότι η απόλυτη εξειδίκευση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε θέματα καθημερινότητας, αλλά και όπως θα προκύψει τα επόμενα χρόνια, που θα είναι πολύ πιο έντονο αυτό το φαινόμενο, απαιτεί σίγουρα εξειδίκευση ανθρώπων οι οποίοι από τη μεριά τους, από το πόσο τους, με τις ειδικές τους γνώσεις θα μπορούν να βοηθήσουν για το κοινό καλό. Άρα θέλετε να πείτε και ο καθένας στον τομέα του, μέσα από τη δική του την εξειδίκευση, να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα από την ομάδα που εντάσσεται, έτσι? Ακριβώς. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Και η επιτυχία των σχημάτων, νομίζω, στην πολιτική θα είναι τα επόμενα χρόνια μια πολύ καλή οργανωτική δομή, η οποία θα καταφέρει να πάρει αυτά τα καλά στοιχεία από όλο το προσωπικό της. Εγώ είπα δύο στοιχεία στην αρχή, λέγοντας ότι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται μέσα από την αγορά εργασίας κλπ. Ποιος είναι ο Γιώργος Βλαχάκης του Ανδρέα για τον κόσμο που σας ακούει αυτή την ώρα? Είμαι ένας μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος έχω ξεκινήσει την καριέρα μου πολλά χρόνια πριν. Είμαι εξειδικευμένος στον ενεργειακό τομέα και πολλά από τα χρόνια της εμπειρίας μου συνδέονται με μια μεγάλη εμπορική επιχείρηση στην περιοχή μας, με την οποία διατηρώ τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Είναι η εταιρεία Υδρομεταλλεύε. Γιατί με τη δύναμη πολιτών? Να σας πω, θεωρώ ότι ταιριάζει περισσότερο στο δικό μου προφίλ. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει καταφέρει να παρακάμψει ενδεχομένως τις κομματικές επιλογές, τις προσωπικές του καθενός, και να καταφέρει να συνδυαστεί και να δώσει κάποια θετικά πράγματα στους συνδημότες μας. Ανάγκη προσφοράς για μια πολύ καλύτερη. Έχετε την καλοσύνη να το προσδιορίσετε λίγο παραπάνω για να δούμε πού κατά εσάς πονάει πολύ περισσότερο αυτή η πόλη? Ναι. Θα ήταν άδικο να πούμε ότι η πόλη δεν έχει ανάγκες. Όπως επίσης είναι άδικο να πούμε ότι και η πόλη δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Χθες θέλω να αναφέρω έτσι ένα περιστατικό για να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ. Συζητούσαμε με κάποιον φίλο, ο οποίος είχε πάρα πολλά χρόνια να έρθει στο Ηράκλειο, πάνω από 15 χρόνια. Μου είπε λοιπόν ότι δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί. Συνάντησε μια άλλη πόλη. Και μια άλλη πόλη, όχι μόνο λόγω των δομών της πόλης μας, αλλά και λόγω της φιλοσοφίας και της νοοτροπίας των ανθρώπων. Αλλάζουμε, θεωρώ προς το καλύτερο. Αλλά σίγουρα έχουμε ακόμα αρκετά βήματα να κάνουμε. Η προτεραιότητα για εσάς ποια πρέπει να είναι, ή οι προτεραιότητες? Ναι,
Οι προτεραιότητες καλύτερα, γιατί νομίζω ότι έχουμε ανάγκη σε πάρα πολλά σημεία. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη που, όπως γνωρίζετε, μια και ζείτε κι εσείς εδώ, έχει αναπτυχθεί άναρχα όλα αυτά τα χρόνια με το φαινόμενο της αστιφιλίας. Αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς έλεγχο, και αυτό έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην πόλη, κυρίως δημοτομικά, τα οποία επηρεάζουν και σήμερα τη ζωή μας καθημερινά. Νομίζω ότι αυτή είναι μια αρχική προτεραιότητα όσον αφορά τις υποδομές, τα δίκτυα ίδρυψης, τα δίκτυα αποχέτευσης, την δυνατότητα επέμβασης σε περίπτωση αναγκών. Υπάρχουν περιοχές αυτή τη στιγμή στην πόλη μας οι οποίες και η προσέγγιση ενός πυροσβεστικού οχήματος ενδεχομένως να είναι δύσκολη. Και σαφώς υπάρχουν και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην πόλη, τη δυνατότητα δηλαδή που δίνεται στους επαγγελματίες συμπολίτες μας να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, είτε στον εμπορικό τομέα είτε γενικότερα στο επιχείρημα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές, τις ελλείψεις ή αυτά τα οποία υπάρχουν, ούτως ή άλλως χτυπάτε αμέσως εκεί στην καρδιά του προβλήματος, με αυτά τα οποία βιώνει ο καθένας από εμάς. Σε ό,τι έχει να κάνει με το επιχειρήν τώρα, μιας που εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα μέσα από τη δική σας την επαγγελματική ενασχόληση, αλλά γνωρίζοντας επίσης ότι ο Δήμος έχει και μεγάλα διοικητικά όρια από το λιμάνι μέχρι και κάτω την Καρκαδιώτισσα, πώς το βλέπετε από τη δική σας την πλευρά αναφορικά με εκείνο το περίφημο, τουλάχιστον του βάζουμε αυτό τον τίτλο, ισόρροπη ανάπτυξη, και πόσο μπορεί αυτό να επιτευχθεί? Πάντα με εκείνο τον προγραμματισμό που λέει ότι δεν θα τα κάνουμε όλα βιομηχανικά πάρκα, άναρχη δόμηση κτλ. Να υπάρχει ένα σχέδιο, χωροταξικό έτσι. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, και νομίζω ότι και η Δημοτική Παράταξη στην οποία συμμετέχω αυτή τη στιγμή έχει πρόταση σε αυτό. Η ισόρροπη ανάπτυξη καταρχήν είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί όχι μόνο την πόλη μας και όχι μόνο τις πόλεις μας, πρέπει να απασχολεί και τη χώρα μας. Πολλές φορές λειτουργούμε λίγο παρορμητικά σε κάποια θέματα και ό,τι φαίνεται να είναι της μόδας το ακολουθούμε όλοι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να σκεφτόμαστε και τις ανάγκες οι οποίες είναι κρυφές πίσω από τις πρώτες ανάγκες που φαίνονται. Η άποψή μου είναι ότι τόσο το κέντρο όσο και η περιφέρεια του Ηρακλείου σίγουρα είναι σε μια καλύτερη μοίρα σήμερα. Βεβαίως, ξαναλέω, υπάρχουν προβλήματα και δεν είναι δυνατόν να λυθούν άμεσα. Θα πρέπει να βάλουμε τις προτεραιότητες μας, και όταν εννοώ τις προτεραιότητες μας δεν εννοώ τις προτεραιότητες κάθε ενός μας ξεχωριστά, γιατί ο καθένας για τον εαυτό του νομίζει ότι εκείνος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα πρέπει να το δούμε και λίγο με λίγο μεγαλύτερο αλτρουισμό και να δούμε και οι συνάνθρωποι μας σε ποια κατάσταση βρίσκονται, και με βάση αυτό να αξιολογήσουμε και να κρίνουμε τις προτεραιότητες των ενεργειών μας. Κάνουμε δηλαδή και παρακάτω βήματα, λέγοντας, αν μιλάμε για ισόρροπη ανάπτυξη, ότι εδώ βλέπεις και λίγο ποιο είναι το κίνητρο που δίνει σε μια επιχείρηση να αναπτυχθεί και λίγο παραέξω. Δεν νομίζω ότι οι ανάγκες των επιχειρήσεων είναι διαφορετικές από τις ανάγκες των πολιτών. Η μία έρχεται να συμπληρώσει την άλλη. Αυτή είναι και η επιτυχία του επιχειρήν. Έτσι, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι αυτές που καταφέρουν να ανοιχνεύσουν τον παλμό των ανθρώπων. Αυτό ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Κύριε Βλαχάκη, τι είναι αυτό που περισσότερο δέχεστε ως αίτημα από τον κόσμο που έρχεστε σε επαφή? Τι είναι αυτό που τον πειράζει πολύ περισσότερο? Τι ζητάει από εσάς στην προσπάθειά σας να βοηθήσετε? Νομίζω ότι το κυρίαρχο συνέστημα που μου προκαλείται στις μέχρι τώρα συζητήσεις με τους συνδημότες μου που μιλάμε είναι μία μικρή απογοήτευση γενικότερα από τον πολιτικό κόσμο. Δηλαδή θεωρώ ότι η έννοια της πολιτικής έχει λίγο αδυνατήσει τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος είναι λίγο απογοητευμένος, δεν έχει την εμπιστοσύνη που ενδεχομένως θα έπρεπε να έχει στους πολιτικούς τους. Θέλω όμως να θυμίσω ότι τους πολιτικούς μας εμείς τους επιλέγουμε και εμείς είμαστε το ίδιο υπεύθυνοι όσο και αυτοί.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση που θα έχουμε μέσα στον επόμενο μήνα, βλέπουμε πάρα πολύ χαρά ότι και ο αριθμός των συνδυασμών είναι αρκετά μεγάλος και κατά συνέπεια και ο αριθμός των υποψηφίων. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται για πρώτη φορά με τα κοινά και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Και μάλιστα είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περγαμηνές. Δεν είναι κατ' επάγγελμα πολιτικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται να έχουν μια όρεξη να βοηθήσουν την πόλη τους. Αυτό ακούγεται καλά έτσι όπως το θέτετε από τη δική σας την πλευρά, γιατί με αφυπνίζει και σου λέει ότι έλα, πρέπει και εσύ να ασχοληθείς με αυτά τα οποία ζητάς και να βοηθήσεις ώστε αυτά να υλοποιηθούν. Και αν είναι έτσι τα πράγματα, θα πω ότι καλά ακούγεται και μακάρι έτσι να είναι. Κύριε Βλαχάκη, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ να ξέρω τι τα κίνητρα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε υποψήφιος ή συνδυασμός ή δημοτικός σύμβουλος ή τέλος πάντων οποιοδήποτε άνθρωπος ασχολείται με την πολιτική. Είμαι λίγο ρομαντικός στις υπόθεσεις και θα σας πω ότι θέλω να επιμείνω στα καλά κίνητρα. Υπάρχει και ένα άλλο που θέλω να επισημάνω, ότι πλέον θεωρώ ότι ο κόσμος έχει τις δυνατότητες, οι πολίτες δηλαδή έχουμε τις δυνατότητες να διακρίνουμε και να κρίνουμε τους πολιτικούς μας. Και νομίζω ότι οι πολιτικοί εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν τον εντυπωσιασμό και μόνο για να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους τους είναι πολύ σύντομα θα αποκαλυφθούν και θα μείνουν στην αφάνεια. Μπορεί δηλαδή να κερδίσουν αρχικά τις εντυπώσεις τους, αλλά στο τέλος οι επιτυχημένοι είναι αυτοί που θα παράξουν κάποιο έργο. Και βέβαια η επιλογή του υποψηφίου από τον κάθε ένα από εμάς και από εσάς, με την σκέψη, με τη λογική και όχι με το θυμικό, γιατί δυστυχώς αυτό είναι κάτι που μας κυνηγάει και δεν ξέρω για ακόμα πόσο μπορεί να κυνηγάει. Σίγουρα και σε εμάς εδώ στην Κρήτη είναι και λίγο πιο έντονο αυτό το φαινόμενο. Όμως, κυρία Δουλουγεράκη, νομίζω ότι οριμάζουμε αρκετά και θεωρώ ότι οι επόμενες μέρες, τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα και πιο παραγωγικά. Να κρατήσω λίγο αυτό που είπατε για το ρομαντισμό σας, ότι επιμένετε ακόμα να είσαστε ρομαντικός, και το λέω έτσι γιατί τελικά η τοπική αυτοδιοίκηση ενδεχόμενα μέσα από μια τέτοια διάθεση να σε αφήσει να λειτουργήσεις και λίγο καλύτερα, γιατί η κεντρική πολιτική σκηνή είναι πολύ πιο άγρια, σαφέστατα, και δεν ξέρω στη δική σας τη φιλοσοφία μέσα πώς γίνεται αντιληπτή αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση και η λειτουργία της, που κατάδυσε να είναι το μακρύ χέρι του κράτους τα τελευταία χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά εξαρτημένη αυτή τη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση από την κεντρική πολιτική σκηνή, και σίγουρα δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία της αυτοδιοίκησης στο μέτρο που θα τη θέλαμε. Όμως έχει μια μεσότητα. Έχει μια μεσότητα και για όλους εμάς που ασχολούμαστε με αυτό ή θα ασχοληθούμε με αυτό, αν τελικά μας εμπιστευτούν και οι συνδημότες μας, οι πολίτες αυτής της πόλης. Έχει μια μεσότητα, βλέπεις το έργο σου, βλέπεις την πρότασή σου, βλέπεις να υλοποιείται, βλέπεις άμεσα τα αποτελέσματα και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Και επίσης είναι και πολύ άμεσο στο να αντιδράσεις αν κάτι δεν πάει καλά. Έτσι, υπάρχει επίσης μια αμεσότητα στις συνεργασίες μας. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που θα συμμετέχουμε μεθαύριο σε ένα δημοτικό συμβούλιο, αν ξαναλέω εκλεγούμε, θα είμαστε άνθρωποι οι οποίοι βιώνουμε την ίδια πόλη, τρώμε στις ίδιες ταβέρνες, κινούμαστε στους ίδιους δρόμους. Έτσι, πάμε στα ίδια νοσοκομεία. Έτσι, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, νομίζω, όφελος αυτής της διαδικασίας. Τελευταίο ερώτημα στο πλαίσιο της σημερινής μας κουβέντας. Εφόσον εκλεγείτε, κύριε Γιώργο Βλαχάκη του Ανδρέα, είπαμε ότι θα αναφέρω και το πατρόνυμο έτσι, για να αποφεύγουμε τις παρανοήσεις, συνωνυμίες κλπ. Ποιο θα ήταν εκείνο το οποίο αυτή την ώρα, εγώ θα το πω πάρα πολύ απλά, σας κάθεται στο στομάχι, στο μάτι και θα θέλατε άμεσα να αλλάξετε ή να προσπαθήσετε να αλλάξετε ή να διορθώσετε? Αυτό που θα άλλαζε δεν είναι τόσο... Μπορεί να είναι έργο, μπορεί να είναι υποδομή, ναι. Μπορεί να είναι νοοτροπία, μπορεί να είναι φωτογραφία, οτιδήποτε. Ποιο θα ήταν? Είπατε νομίζω ότι η σωστή λέξη είναι νοοτροπία. Και θα άλλαζα τόσο την νοοτροπία των πολιτικών μας, όσο και, και κάποια πράγματα από την νοοτροπία των δημοτών μας. Νομίζω ότι και οι δύο πρέπει να αλλάξουμε
και η πολιτική νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε λίγο το θέμα της προβολής. Η πολιτική δεν είναι μόνο προβολή, είναι και έργο, και κυρίως γι' αυτό κρινόμαστε και γι' αυτό θα πρέπει κάποιος να καταφέρει να συγκριθεί με την πολιτική. Όπως επίσης και οι πολίτες, θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα από την νοοτροπία μας. Θα πρέπει να δούμε λίγο τον συνάνθρωπό μας όπως βλέπουμε και τον εαυτό μας, για να γίνουμε λίγο καλύτεροι, να μπορούμε να ζούμε λίγο πιο αρμονικά. Σας εύχομαι να έχετε καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και είμαι αισιόδοξος, δηλώνω αισιόδοξος. Ρομαντικός και αισιόδοξος νομίζω είναι ένα καλό δίδυμο, ένας καλός συνδυασμός. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή δύναμη.